Μειωμένη κατά 10% είναι φέτος η τιμή του παστού μπακαλιάρου που επιβάλλεται να τοποθετηθεί στο τραπέζι της 25ης Μαρτίου, τον οποίο οι καταναλωτές πέφτουν ήδη να προμηθευτούν, αν και αρκετά συγκρατημένοι ως προς τις ποσότητες και τα συνοδευτικά. Ήθεστε την 25η Μαρτίου του Ευαγγελισμού, δηλαδή το μπακαλιάρο ο κόσμος. Γενικώς ψάρια και ο μπακαλιάρος είναι η τιμητική του. Ήδη ξεκινήσει ο κόσμος, δεν χαλάει, είναι παστό, το ψάρι είναι παστό, δεν χαλάει. Οπότε θέλει και κάποια διαδικασία να ξαναμυριστεί. Ναι, έχει αρχίσει ο κόσμος ήδη να παίρνει. Ναι, όντως. Η τιμή είναι πάρα πολύ καλή, καλύτερη από πέρσι μπορώ να πω. Οπότε δεν είναι ψυχο το λόγο να μην πάρει δηλαδή. Είναι πιο σφιγμένος, ψωνίζει, παίρνει μόνο μπακαλιάρο ή μπαίνει και μέσα και παίρνει και όλα τα υπόλοιπα για να γεμίσει το τραπέζι του την 25η Μαρτίου. Κοίταξε να δεις τώρα, να μην γελιόμαστε, ούτε να κρυμπώνουμε το δάχτυλό μας. Τα πράγματα είναι σφιχτά, όπως είπες προηγουμένως. Παίρνει βέβαια μπακαλιάρο και όχι, δεν απλώνεται τόσο πολύ όσο απλώνονταν άλλες χρονιές. Λίγο η ανεργία, λίγο το ένα, λίγο το άλλο, λίγο μειώσεις μισθών και συντάξεων. Αυτά οπωσδήποτε δεν μπορεί ο καθένας να ανοιχθεί τώρα όπως ήταν κάποτε. Δυστυχώς και αυτό και αντίκτυπο στην αγορά. Εντάξει, γιατί τώρα άλλο να πουλάω 10, άλλο να πουλάω 5, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Αλλά και τι να γίνει, δεν γίνεται διαφορετικά τώρα. Δεν βλέπω τι μπορούμε να κάνουμε εμείς. Τι μήνυμα σου είπα καλή. Από εκεί έπειτα ο κόσμος θα αποφασίσει. Παρ' όλα αυτά έρχεται, παίρνει το καθιερωμένο ψάρι ουσιαστικά. Ναι. Από ό,τι βλέπω κάποιες συγκρίσεις που κάνουν σήμερα τώρα που έχουν 2-3 μέρες πιο μπροστά από την 25η, έχει, πουλάμε κάποιο μπακαλιάρο όπως και πέρσι, απλά δεν έχει την ευχέρεια που είχε τις άλλες χρονιές. Mm-hmm. Ή τα κιλά, παίρνει λιγότερα κιλά, δηλαδή έβαζε 1,5-2 κιλά, τώρα 1 κιλό και με το ζόρι. Mm-hmm. Ίσα και να υπάρχει στο τραπέζι το εορταστικό. Πόσο μειωμένη είναι η τιμή του σε σχέση με πέρσι? Είναι γύρω στο 10% περίπου. Mm-hmm. Και στο φιλέτο και στο μεκόκαλο το ψάρι. Ο μπακαλιάρος μπήκε στο τραπέζι μας τον 15ο αιώνα και κατάφερε να διεκδικήσει τη δική του ημέρα στο εθνικό μας θεσματολόγιο. Πώς όμως ένα ψάρι ενός νέου κόσμου έφτασε να θεωρείται το κατεξοχήν ελληνικό και να ταυτίζεται με την εθνική μας εορτή του Ευαγγελισμού στις 25 Μαρτίου? Τα πράγματα είναι απλά. Κατά τη διάρκεια της Σαρακοστής, η Εκκλησία επέτρεπε μόνο 2 φορές το ψάρι την ημέρα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και την Κυριακή των Βαΐων. Στα νησιά φυσικά έτρωγαν φρέσκο ψάρι, αλλά οπουδήποτε αλλού ο παστός μπακαλιάρος ήταν η εύκολη λύση, γιατί μπορούσε να διατηρηθεί εκτός ψυγείου, οπότε και πέρασε στην παράδοση.